Ο ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων τη Αμερική εναντίον τη Κίνα κερδίζει δυναμική, καθώ το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αναπτύξει έναν στόλο βομβαρδιστικών B-52 με πυρηνική ικανότητα στη Βόρεια Αυστραλία, σε αυτό που αποκαλείται σήμα προ το Πεκίνο, ανέφερε η Australian Broadcasting Corp. Η κατοχή βομβαρδιστικών που θα μπορούσαν να απογειωθούν και να επιτεθούν ενδεχομένω στην υπηρετική Κίνα θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντική για να στείλει ένα μήνυμα στην Κίνα ότι οποιαδήποτε από τι ενέργειέ τη πάνω από την Ταϊβάν θα μπορούσε επίση να επεκταθεί περαιτέρω. Δήλωσε στο ABC η Μπέκα Βάσερ του Κέντρου για τη Νέα Αμερικανική Ασφάλεια. Η εκπομπή επίκαιρων υποθέσεων του Αυστραλιανού ραδιοτηλεπτικού φορέα Four Corners αποκάλυψε ότι τα έγγραφα των Ηνωμένων πολιτειών που περιγράφουν λεπτομερώς έως και έξι βομβαρδιστικά B-52 με ικανότητα πυρηνική ενέργειας έχουν προγραμματιστεί για ανάπτυξη στην αεροπορική βάση Τίνταλβ, νότια του Ντάργουιν, στη βόρεια επικράτεια της Αυστραλίας. Η αεροπορική βάση θα λάβει επίση αναβαθμίσει 100 εκατομμυρίων δολαρίων για του χώρου συντήρηση και στάθμευση των βομβαρδιστικών που αναμένεται να ολοκληρωθεί έω το 2026. Η ικανότητα ανάπτυξη βομβαρδιστικών τη πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αυστραλία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στου αντιπάλου σχετικά με την ικανότητά μα να προβάλλουμε θανατηφόρα αεροπορική ισχύ, δήλωσε η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Four Corners. Εν τω μεταξύ, ο γερουσιαστή David Soubridge έγραψε στο Twitter: Αυτή είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Καθιστά την Αυστραλία ακόμη μεγαλύτερο μέρο τη παγκόσμια απειλή των πυρηνικών όπλων για την ίδια την ύπαρξη τη ανθρωπότητα και αυξάνοντα τι στρατιωτικέ εντάσει, αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή μα. Το διευρυνόμενο αποτύπωμα του Αμερικανικού στρατού στη Βόρεια Αυστραλία δείχνει την προσπάθεια τη Ουάσιγκτον να δημιουργήσει έναν κύκλο φύλων από βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη στέλθη γύρω από την Κίνα. Σε μια απόκληση από την πολιτική μία Κίνα για περισσότερε από τέσσερι δεκαετίε, ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία ω απάντηση σε μια κινέζικη εισβολή στο νησί. Αν και ο Μπάιντεν προειδοποίησε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η επίθεση τη Ρωσία στην Ουκρανία έφερε τον κόσμο πιο κοντά στον Αρμαγεδόν από οποιοδήποτε άλλο σημείο μετά την κρίση των πυράβλων τη Κούβα, η μετακίνηση των βομβαρδιστικών B-52 στην Αυστραλία αυξάνει περαιτέρω τον παγκόσμιο κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. Τα νέα για την επικείμενη ανάπτυξη έρχονται λίγε μέρε αφού η κυβέρνηση Biden δημοσίευσε μια αναθεώρηση πυρηνική θέση που οι υποστηρικτέ τη μη διάδοση είπαν ότι κάνει την καταστροφή περισσότερο παρά λιγότερο πιθανή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.